να σας ενημερώσουμε για τη συνάντηση την οποία είχε αντιπροσωπεία με τον Υφυπουργό Κατσαφάδο και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργού, τον κύριο Βιδάλη. Προκλητικός ο Υφυπουργός συμμερίζεται, όπως ανέφερε, την αγωνία μας για τις αυξήσεις των εισιτηρίων. Είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες με το κόστος του πετρελαίου. Επικαλέστηκε και αυτό που του είπαμε και στην αρχή, ότι θα επικαλεστεί σε αυτό το επιχείρημα των εφοπλιστών για τον πετρέλαιο. Μόνο που δεν μας λες όταν μειώνεται το πετρέλαιο, αν μειώνονται τα εισιτήρια. Και κάτι το οποίο δεν μας απάντησε. Έφτασε στο σημείο να μας πει ότι έχουμε κάνει και συστάσεις στους εφοπλιστές να μην κάνουν άλλες αυξήσεις. Εμείς μεταφέραμε τα προβλήματα, τις ανάγκες των κατοίκων των νησιών, των επιβατών, των αυτεργατών, σε αυτές τις συνθήκες που μόνο αυτή δεν είναι υπεύθυνη από αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες, στις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, απελευθέρωση θαλάσσων ενδομεταφορών. Μας είπε και επίσης προκλητικά ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε και την επόμενη μέρα για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, δηλαδή για τους ναυτεργάτες και το κατά πόσο υπάρχουν οι δυνατότητες να παραμείνουν αυτές οι συνθήκες που είναι. Το γνωρίζουμε, μας το είχε προαναγγείλει αυτό και ο Υπουργός, ότι εδώ προετοιμάζονται ριζικές αλλαγές στην ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, δηλαδή με ναυτεργάτες χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, από όποια χώρα και αν προέρχονται. Αυτή είναι η κατεύθυνσή τους. Και που θέλει εδώ να χτυπήσει συναγερμός μέσα και έξω από τα πλοία, το τι ετοιμάζει το Υπουργείο, και επαναλαμβάνω, και ο Υφυπουργός, όπως και ο Υπουργός πριν από καιρό, μας ανέφερε αυτή την εξέλιξη. Μας ανέφερε και προκλητικά ότι έχουμε βάλει 9 δρομολόγια, λέει, χαρακτηριστικά για την Ικαρία, και έχει δρομολογηθεί και ταχύπλοο. Ταχύπλοο που, να ξέρετε, και του το αναφέραμε, που έχει μπει το HSP το 4, να ξέρετε ότι η τιμή του εισιτηρίου είναι 82 ευρώ το άτομο, μόνο να πάει, και 82 να γυρίσει, καταλαβαίνετε, 164 ευρώ ένα άτομο για την Ικαρία. Δεν είχαμε καμία ψευδέστηση το ποια θα ήταν η απάντηση από πλευράς Υπουργείου. Περιμέναμε αυτές τις απαντήσεις. Το ζήτημα είναι εμείς. Εμείς ως εργατική λαϊκή οικογένεια που δεινοπαθούμε ακόμα και σε μια ανάσα που θέλουμε να πάρουμε την περίοδο των διακοπών, να σκεφτόμαστε, γιατί όπως του είπαμε, εξανεμίζεται το εισόδημα για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους από το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, πόσο μάλλον για κάποιον που είναι άνεργος. Η κατάσταση λοιπόν θα χειροτερέψει, θα πρέπει να συντονίσουμε καλύτερα τα βήματά μας για κάθε οξυμένο πρόβλημα. Δεν είναι αποσπασμένη η τιμή των εισιτηρίων από τη συνολικότερη κατάσταση που αντιμετωπίζει συνολικά η εργατική λαϊκή οικογένεια, είτε μιλάμε για μισθούς, είτε μιλάμε για συνθήκες εργασίας, είτε μιλάμε για την ακρίβεια στα λαϊκά προϊόντα. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε πραγματικά να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερο συντονισμό του αγώνα για το σύνολο των οξυμένων προβλημάτων της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Συνεχίζουμε λοιπόν και μεταφέρουμε και στους φορείς μας, αλλά και στα βαπόρια και στους συλλόγους και παντού, το ποια είναι η κατάσταση, το πώς εξελίσσεται και το πώς εμείς θα πρέπει να απαντήσουμε με το δικό μας πλαίσιο ετοιμάτων απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική τόσο της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των προηγούμενων, αλλά και στην πολιτική των εφοπλιστών που εκπορεύεται από την κάθε κυβέρνηση. Καλή συνέχεια σε όλους.